Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνα μεταξύ τη Τρικλίας και των Καλυβίων, 1-0 το τελικό σκορ για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου τη πρώτη ξανά. Κοντά μα έχουμε του δύο προπονητέ, τον κύριο Τζιμπίλογλου και τον κύριο Παπακοστούλη. Κύριε Τζιμπίλογλου, πώς είδατε το παιχνίδι? Νομίζω ότι μέχρι το 47 το παιχνίδι πήγαινε όπως ακριβώς το περιμέναμε. Είχαμε διαβάσει, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε τη δουλειά στο προηγούμενο μάτς και εμείς πήγαμε με ένα σκεπτικό το οποίο μας βγήκε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ ότι εμείς είχαμε δύο επικίνδυνες φάσεις αποστατικές να προηγηθούμε. Έγινε η φάση πέναλτι κατά την γνώμη μου πολύ αυστηρή η πρώτη και εκεί άλλαξαν όλα. Δηλαδή εμείς θέλουμε να αλλάξουμε μετά σχηματισμό, να βγούμε λίγο παραπάνω, να ρισκάρουμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι και με την κόκκινη κάρτα οι παίκτες μου κάνανε πολύ πάθος. Σχεδόν παίξανε στα ίσια τα παιδιά, τα άλλα. Εντάξει, λογικό είναι αφού είχαμε ρισκάρει να είχαμε κάποια κενά πίσω και να βγαίνει τριπλή μπροστά. Αυτά. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, επειδή μιλάμε πρώτη φορά, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ομάδα σας, για το φετινό πρωτάθλημα? Η ομάδα μας ξεκίνησε πολύ δύσκολα. Είχαμε έτοιμη ομάδα από πέρσι, με σχεδόν ολοκληρωμένο ρόστερ. Η ομάδα ξεκίνησε τέλη Ιουλίου. Προσπαθούσαμε γρήγορα να κρατήσουμε ένα κορμό, δεν κρατήσαμε όλο τον κορμό, δεν μπορέσαμε γιατί κάποια παιδιά είχαν αποφασίσει να φύγουν. Τέλος πάντων μαζευτήκαμε και θεωρώ ότι όσο περνάει το πρωτάθλημα θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Συν τα προβλήματα που είχαμε σήμερα που θα πρέπει να τα λύσουμε και να βοηθήσουμε και από τα παιδιά την ομάδα, θεωρώ ότι είμαστε μια καλή ομάδα και θα πάμε καλά στο πρωτάθλημα. Ο στόχος σας ποιος είναι δηλαδή? Ο στόχος μας είναι να πάμε στην πρώτη πεντάδα. Γιατί αυτόματα σώζει στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα, όσο πιο πολλούς βαθμούς θα μαζέψουμε, γιατί είναι και δύσκολος ο δικός μας, θα είναι ευχής έργο να τους κουβαλήσουμε στο δεύτερο γύρο. Κύριε Παπακοστούλη. Καλησπέρα εμένα. Ξέραμε σήμερα ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που θα είναι δύσκολη, θα είναι μια ομάδα η οποία θα μας περιμένει. Μια ομάδα που είδαμε δύο παιχνίδια τα προηγούμενα της προσπάθουσε να παίξει, αλλά σήμερα έδωσε χώρο. Το σκεπτικό ήταν διαφορετικό. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε καλό ρυθμό, δεν είχαμε ηρεμία, δεν είχαμε αυτοσυγκέντρωση. Πήγαμε στις μονομαχίες, κάτι το οποίο δεν θέλουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που να παίζει με κάτω την μπάλα, με γρήγορες συνδυαστικές επιθέσεις. Δεν είχαμε καθόλου συγκέντρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά, ευτυχήσαμε βέβαια να προηγηθούμε με το πέναλτι που κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Μας έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση, θα έλεγα, ώστε να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο με καλύτερη ψυχολογία, με καλύτερη ενέργεια, με περισσότερη ενέργεια, να μπορέσουμε να τελειώσουμε το μάτς. Δεν το κάναμε και στην φάση του πέναλτι και στην αποβολή, σε φάσεις οι οποίες έπρεπε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι, νομίζω, ακόμα πιο εύκολα και έτσι μέχρι το τέλος είχαμε αυτή την αγωνία με το 1-0. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Θέλουμε όμως, για να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί, περισσότερη ενέργεια, ειδικά μέσα στην έδρα μας και να είμαστε ακόμα περισσότερο πιεστικοί στον αντίπαλο. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε εντοπίσει και πέρσι, δηλαδή η Τρικλία ήταν καλύτερη εκτός έδρας, ενώ εντός έδρας δεν είχε την ίδια απόδοση. Συμβαίνει κάτι και φέτος ή... Κοιτάξτε, δείτε, από την πρώτη μέρα που ήρθα μίλησα για την νοοτροπία. Την πρώτη συνάντηση που κάναμε, θέλουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία πάνω στο σκεπτικό αυτό το οποίο συζητάτε και λέτε κι εσείς, κάτι το οποίο δεν το ήξερα, αλλά φαίνεται κάθε μέρα. Δεν θέλουμε να μένουμε στο αποτέλεσμα το οποίο έχουμε κάνει την προηγούμενη αγωνιστική. Κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη την προηγούμενη εβδομάδα και θέλαμε να έχει συνέχεια, να έχει αποτέλεσμα αυτό με την νίκη τη σημερινή εδώ στην έδρα μας. Αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε, σας ξαναλέω πάλι, είναι το σκεπτικό αυτό. Ότι τελείωσε το παιχνίδι, από σήμερα κιόλας πρέπει να δούμε, τουλάχιστον εγώ και τα παιδιά από αύριο, το παιχνίδι που μας έρχεται. Δεν χρειάζεται να μένουμε πάρα πολύ στη νίκη αυτή. Σίγουρα θα αναλύσουμε πράγματα τα οποία είδαμε και σήμερα, αλλά και την προηγούμενη αγωνιστική. Και κάθε εβδομάδα θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο, όπως το λέτε, να μπορέσουμε να το εξαλείψουμε. Από εκεί και πέρα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους, όχι μόνο τη σημερινή, αλλά από την αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι έχουμε
παιδιά τα οποία πλέον αρχίζουν και καταλαβαίνουν που βρίσκονται, αρχίζουν και καταλαβαίνουν τον πρωταθλητισμό, γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε πίεση, καλός ή κακός. Αυτή όμως η πίεση θέλουμε να είναι δημιουργική και όχι με άγχος. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.